μήνυμα προς όλους τους συνέλληνες, τους Έλληνες ανθρώπους, τους αδερφούς μας, οι οποίοι είναι η ίδια ουσία με εμάς και όλοι μας έχουμε την ίδια ουσία της κτήσης. Απευθύνομαι προς όλα τα όλους τους Έλληνες αδερφούς μου που είναι βαθιά χαραγμένοι είτε με τη χριστιανοσύνη είτε την εβραοσύνη, δηλαδή έτσι, εβραοσύνη. Η χριστιανοσύνη είναι καθαρά μια εβραϊκή θρησκεία. Και είτε από οποιοδήποτε άλλο δόγμα, πρέπει να καταλάβουμε κάτι πολύ συγκεκριμένα. Ουσιαστικά δεν τα έχω με κανέναν. Ούτε με δογματισμένο. Θεωρώ ότι είναι σκλάβος, είναι δούλος. Τον έχουν κάνει, έχουν επιβληθεί επάνω του, στην νόησή του, επιβάλλονται στη ζωή του, στο χρονικό του, κλέβοντας ακόμα, φεύγοντας από εδώ, από αυτή τη ζωή, από αυτή τη στάση της ζωής, και την ίδια του την ψυχή, δηλαδή το ασυνείδητό του. Αυτό που θέλω να πω είναι, έχω γνωρίσει χιλιάδες δρασοφόρους συνέγγινες μου, δεν φαντάζεστε πόσους. Όταν λέω δρασοφόρους δεν εννοώ παπάδες, αυτούς δεν τους υπολογίζω καν. Βεβαίως θα σας πω ότι είναι όλοι σκλάβοι, ξέρουν για ποιον δουλεύουν. Έχω γνωρίσει πολλούς πατριάρχες, επισκόπους, καρδινάλιους, καπουτσίνους. Άκου πόσους λένε καπουτσίνους, μαϊμούδες. Σε όλο το Βατικανό τους λένε καπουτσίνους, ο καπουτσίνος είναι μαϊμού. Και βεβαίως έχει και καραφλίτσα επάνω όπως έχει μαϊμού ο καπουτσίνος. Δηλαδή πραγματικά βλέπεις ότι είναι μια απεικόνιση του ανουνάκι της μαϊμούς, δηλαδή του πυθίκου. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι καπουτσίνοι καρδινάλοι έχουν καράφλα όπως έχει η μαϊμού ο καπουτσίνος. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι με διατάγματα ανθρώπων δεν καταργούνται θεοί, αλλά με διατάγματα ανθρώπων ούτε μπορούν να κατασκευαστούν και να δημιουργηθούν θεοί. Τα διατάγματα του ανθρώπων είναι άχρηστα, είναι θνητά, είναι περίσσια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, που πραγματικά τον έχω γνωρίσει από κοντά, έχω κάνει προσπάθησα να κάνω ένα deal πραγματικά για την Κύπρο μαζί του. Θέλω να θυμηθούν και οι Κύπροι αδερφοί μου ότι ο Αρχιεπίσκοπος είχε τη δικιά του τράπεζα, την Ελληνική Τράπεζα, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε κανονίσει τα πάντα από εκεί. Είχαμε κανονίσει να του δώσουμε δάνειο ώστε να μην τα επιστρέψει κιόλα 300 εκατομμύρια. Είχαν φτιαχτεί όλα τα συμβόλαια. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι είναι μεγάλος ευρεογενής. Πρέπει να καταλάβετε όλοι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γονατίσει στο μεγάλο χάραγμα της πίστης, που η πίστη σημαίνει πιστεύω και πιστεύω σημαίνει δεν γνωρίζω, πιστεύω ό,τι μου λένε, γιατί από την ώρα που πιστεύεις δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Από την ώρα που ξέρεις σταματάς να πιστεύεις γιατί γνωρίζεις. Το έχω εξηγήσει, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, γι' αυτό και όλος ο πλανήτης είναι στην πίστη. Δηλαδή πίστευε τι σου λέμε και σκάσε, δούλε, έντε να χάθεις από εδώ. Σταματήστε να πιστεύετε. Να μάθετε, να δείτε τις αποδείξεις, να δείτε τα στοιχεία και τότε θα ξέρετε, θα σταματήσετε να πιστεύετε, να μην ξαναπιστέψετε τίποτα. Γιατί η πίστη σημαίνει άγνοια, αμάθεια, σημαίνει λύθη και ανυπαρξία και είσαι δούλος και σκλάβος στον οποιονδήποτε που σου λέει οτιδήποτε και πιστεύεις. Να μην ξαναπιστέψετε τίποτα. Το είδες, είναι αυτό. Εφόσον είναι αυτό, τελείωσε. Ξέρεις, δεν πιστεύεις. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν έχει να κάνει με καμία θεότητα, είτε αληθινή είτε ψεύτικη. Και με καμία ταμπέλα που έχουν βάλει σε οποιαδήποτε θεότητα. Έχει να κάνει με τους ίδιους τους εκπροσώπους, οι οποίοι είναι υπάλληλοι, δούλοι μεν, εκτελεστές και υπάλληλοι όλων αυτών των υπανθρώπων που μπροστά η ασπίδα τους είναι, κάθε θεότητα που χρησιμοποιούν. Καμία σημασία, εάν έχουν βάλει τον Μωάμεθ, αν έχουν βάλει κάποιον Άγιο, έχετε καταλάβει ότι όλα αυτά τα Άγια είναι ανθρωπάκια που έχουν φτιάξει Αγίους, είναι μια βιομηχανία, μια φάμπρικα, ένα εργοστάσιο, η οποία παράγει συνεχώς γελιότητες, ψευτοθαύματα, παράγει Αγίους, κόκαλα, λείψανα δηλαδή, και βάζει τον κόσμο να τα προσκυνάει και είναι ανθρωπάκια σειράς. Πιο πολλά είναι μολυσμένα, αμόρφωτα δε, αλλά η πίστη είναι πίστη. Αφού στο είπε πιστεύει. Τότε αυτό το είπε εκείνο. Σου είπε μωρέ κανένα αλήθεια.
Ένα ψέμα είναι από την ώρα που γεννιέται ο καθένας εδώ μέσα. Σε μια ψεύτικη ζωή, σε ένα ψεύτικο χρόνο. Πότε πήρες αλήθεια? Άμα είχες πάρει ποτέ αλήθεια, θα ζούσες αυτή τη ζωή? Μα και με τους γυπλανούς σου, με τους γύρους σου, με τους φίλους σου. Όλοι ψεύδονται. Αλήθεια δεν λέει κανένας. Για να πει, πρέπει να είναι άρρωστος. Πρέπει να είναι έτοιμος να πεθάνει. Και πάλι μπορεί να λέει και ψέματα. Κρατήσει το διάολο, έκατσε και γονάτισες. Στα πιστεύω. Φτάνει όμως εδώ να εξηγήσω το εξής. Αυτός λοιπόν ο Πάπαρος, ο Αρχιεπίσκοπος, είναι ένας βρώμικος άνθρωπος, μπορώ να πω. Βέβαια μιλάμε για μια εκκλησία τη Ιουστινιανή, αν είναι άλλη αυτή. Κάθε βρώμικος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, σφάχτης των Ελλήνων, του φτιάνανε και από μια εκκλησία. Κοίτα ρε συνέλληνα τι έχει γίνει. Εκείνη την Κύπρο την έχουν κατασπάξει. Τον Ελληνισμό τον έχουν κατασπάξει. Έχεις χρέος και καθήκον τώρα να πάρεις όλο το δίκαιο των προγόνων σου, το δικό σου, και να το δώσεις στους απογόνους σου. Αντά αυτού έχεις γονατίσεις αυτές τις γελιότητες, μωρέ. Η Ιουστινιανή Εκκλησία. Αλήθεια. Μάλιστα. Είναι άλλο πράγμα. Από εδώ του Κωνσταντίνου. Εκεί κάτω είναι η Ιουστινιανή. Το γελίο της υπόθεσης είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα σας παριστάνει τον Αρχιεπίσκοπο, όχι ότι δεν είναι, είναι ο άνθρωπος, έτσι. Άσχετα και αν οι εκλογές σου ήταν ψεύτικες, ίδιες με την Singular που βγαίνουν οι δικές μας κυβερνήσεις στην Ελλάδα, αλλά και οι δικές σας εκεί στην Κύπρο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν 15 χρόνια αξιωματούχος της Εκκλησίας. Των Θιβετιανών. Και επειδή τα συμφέροντα στον, από εδώ του Γιαχβέ, και όχι από εκεί δεν είναι οι Μογγόλοι, ήταν καλύτερα, ξεκίνησε και φόρεσε τα ράσα και έγινε και υψηλόβαθμος, εφόσον οι φίλοι του, οι σιωνιστές, οι Εβραίοι, είναι σχεδόν αδέρφια του και εξυπηρετεί καταστάσεις. Αυτός που βλέπετε ήταν πάπαρος στο Θιβέτ. Στο Θιβέτ, στην Θιβετιανή θρησκεία 15 χρόνια. Και ήρθε εδώ μετά και τον κάνατε αρχιεπίσκοπο. Με μια τεράστια περιουσία, η οποία είναι των ανθρώπων μου, ρε. Δεν είναι αυτού του πάπαρου, ούτε της Ιουστινιανής Εκκλησίας, ούτε του Βυζαντίου, ούτε τίποτα, ρε συνέγινά μου. Βρε άνθρωπε, είναι δικά σου όλα. Αφήνεις αυτά τα εκτρώματα τώρα να κάνουν πλάκα με σένα. Και λέει ο ίδιος αυτός άνθρωπος που σήμερα διοικεί, υποτίθεται, πίμνια, πρόβατα δηλαδή, γιατί έτσι σας νιώθει. Και λέει, ο Θεός δεν σώζει κανέναν δωρεάν. Αν δεν πληρώσεις, δεν σε σώζει. Βρε, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Βρε, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπεις υπόγραψε μαζί με όλα τα πατριαρχία, άνθρωπε χριστιανέ, μουσουλμάνε, βαπτιστοί, πεντακοστιανέ, δεν έχει σημασία, όλα τα ίδια είναι αυτά. Ιαχωβάδες, βαπτιστές, χιλιαστές, κέρατα, μέρατα, όλοι αυτοί είναι, να τους βλέπεις, όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι το ίδιο εβραϊκό γκέτο, το οποίο έχει πολλά παρακλάδια που έχουν φτιάξει τις εκκλησίες τους γύρω-γύρω. Και ποιος τους δίνει άδεια? Οι ίδιοι Εβραίοι. Βλέπεις, μωρέ, που γίνεται πλάκα τελικά. Είναι εβραϊκό το θέμα. Δεν είναι χριστιανικό. Εβραϊκό είναι το θέμα. Και από εδώ και πέρα, τους Έλληνες θα μας αναγκάσετε, όσοι είστε βαθιά θρησκευόμενοι στον Εβραϊσμό, να σας λέμε Εβραίους. Για πάνω σε Έλληνας τώρα. Δεν μπορεί να σε γίνει τώρα και να βαφτίζεσαι τώρα το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Δαβίδ, του κάθε Εβραίου και να μου το παίζει χριστιανός. Τίποτα, είσαι Εβραίος, αδερφέ. Είσαι καθαρός Εβραίος. Τέρμα, δεν είσαι Έλληνας, είσαι Εβραίος. Εβραίος σημαίνει δεν είσαι ο κανένας, δεν είσαι τίποτα, δεν ξέρεις ποιος είσαι. Και φυσικά για να μην παραξηγηθώ εντελώς, θα πω αυτό. Δεν κατακρίνω όλους τους Εβραίους. Αυτούς που διοικούν με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Βέβαια θα μου πεις, θα μπορούσαν οι Εβραίοι, οι άνθρωποι της κοινότητας ή οποιοδήποτε είναι ή φέρεται ή προφέρεται ως Εβραίος να πάρει μια θέση για όλα αυτά τα άδικα που κάνουν οι αξιωματούχοι Εβραίοι δικοί του. Γιατί να το κάνει, πήραν οι Έλληνες. Γιατί δεν πήραν οι Έλληνες για την ίδια τους τη ζωή, γιατί να το κάνει ο Εβραίος? Δεν τον αδικό τον άνθρωπο. Δεν τον αδικό που δεν μιλάει να πάει απέναντι στους δικούς του. Που δεν είναι και δικοί του. Έχουν καταφέρει αυτά τα σπέρματα τα οποία δεν είναι άνθρωποι που τους λέμε Εβραίους. Που Εβραίος στα ελληνικά και σε όλο τον πλανήτη σημαίνει είναι Εβραίος κάπου. Είμαι παντού, ρε παιδί μου, είμαι ο κανένας. Δεν έχει προπάτορα, δεν έχει γένα, δεν έχει τίποτα. Έχει φυτρώσει, δεν είναι φύτρωμα, είναι ένα υβρίδιο. Και φυσικά προσπαθεί να μπει μέσα στις κοινωνίες. Έτσι λοιπόν στην Αμερική, επειδή όλα τα παιδιά έχουν ψήσει και τα νοσοκομεία είναι εβραϊκά και τα πανεπιστήμια είναι εβραϊκά, κόβουνε το πέος του άντρα μπροστά. Το πετσάκι τους. Όταν κόβεις το πετσάκι γίνεσαι Εβραίος. Μικρούλης ήτανε. Ψήσαν τον πατέρα ότι πρέπει να είναι για καθαριότητα. Άκου τι λένε τα ζώα.
Ο δημιουργός μας δεν μας δημιούργησε, έκανε μεγάλη μαλακία. Δεν ήξερε αυτός τι είναι εκεί μπροστά. Οπότε αυτά τα ζωάδια έχουν καταφερθεί ότι αυτό δεν χρειάζεται στον άνθρωπο και επειδή η σοφία του δημιουργού δεν είναι σοφία, είναι τίποτα. Ναι, δεν ήξερε ο δημιουργός γιατί του πρίσεψε, ρε παιδί μου, το πετσάκι στο μπροστά στον άντρα. Οπότε βάζουν οι Εβραίοι λοιπόν να κόψει το πετσάκι αυτό, να πιει ο δαίμονας το αίμα και γίνεται Εβραίος. Αυτό έχουν κάνει. Κρύβουν λοιπόν, κρύβονται μέσα σε ελληνικά ονόματα, σε ανθρώπινα ονόματα, έχουν επιβάλει με τις βαφτίσεις και με τα γαμοδόγματά τους παντού όλος ο πλανήτης, Ντέιβιτ, Δαβίδ, Τζέσον, αυτά, Σάρα, Μάρα, Γιάννη, Αγιάννη, Κωνσταντίνε, όλα τα χαζορονόματα. Αυτό θα πάρει ένα τέλος, ο πλανήτης θα πάρει μπροστά. Έχει το διάλο μέχρι δωρά, να χάθετε με τη βρώμα σας, φτάνει. Θα τα πούμε και αυτά άλλη φορά, αλλά ωστόσο όμως δεν κατακρίνω όλους τους Εβραίους, οι οποίοι δεν είναι καν Εβραίοι, είναι άνθρωποι που τους έχουν κόψει το πουλί, στις γυναίκες κόβουν την κυτωρίδα, ναι, και αυτοί δεν έπρεπε να είναι εκεί, δεν έπρεπε να είναι εκεί ο δημιουργός, γιατί την έβαλε. Να το κανονίσει ο Θεός του Εβραίου, ότι η κυτωρίδα δεν πρέπει να είναι εκεί. Και φυσικά υιοθετούν παιδιά Έλληνες, υιοθετούν ανθρώπους, περνάνε τα σπέρματα τους μέσα, όλα αυτά τα προστατικά σπέρματα, τα οποία τα εξηγώ όλα αναλυτικά με τις αποδείξεις. Άρα δεν τα έχουμε όλους τους Εβραίους. Τα έχουμε τους αξιωματούχους και με αυτά που συμβαίνουν, με κεντρικούς αποστάτες αλλά και με δούλους τους που είναι εκεί. Σαφώς είναι μπροστά κάποιοι Εβραίοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να μην είναι και Εβραίοι. Στο 80% αυτοί που λένε ότι είναι Εβραίοι δεν είναι Εβραίοι. Εβραίοι, υπάρχει μαύρος Εβραίος? Υπάρχει βεβαίως, Ιβρίδιος. Ό,τι θες, Κινέζοι, κέρατα, με να ακούς Κινέζους, λέει καλή Ντέιβιτ, λέει Σολομών, λέει αυτά, λέει Σάκα, Βραάν. Γίνεται μια μεγάλη πλάκα στον πλανήτη. Όλο αυτό έχει ξεσπάσει και θα σπάσει και θα τελειώσει. Και πρέπει να αρχίσει να τελειώνει. Όπως και δεν έχω και τίποτα με τα αδέρφια μου τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι στις πίστες χριστιανικές και εγώ έζησα σε αυτό το περιβάλλον. Έχει να κάνει όμως με τους εκπροσώπους οι οποίοι είναι πολύ πληρωμένοι για να καπηλεύονται, να δυναστεύουν, να κλέβουν την ανθρώπινη ύπαρξη και όλο τον πλούτο των ανθρώπων. Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα που σας δίνουν. Έχω τεράστια εμπειρία, αν το θέλετε, και οικονομικά, αλλά και στην ουσία, στη βάση, το τι συμβαίνει. Σε μεγάλες μονές, σε πατριαρχία, στα πάντα. Εσείς δεν γνωρίζετε. Όταν όμως βλέπετε ένα ράσο, αυτό δεν σημαίνει Θεός. Είναι ένας εκπρόσωπος με μια αυτόκλητη ευχή μεταξύ τους, οι οποίοι είναι 10 γραμμές. Αυτό καπηλεύει τον κόσμο. Αυτό σήμερα κλέβει τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Άρα, κακώς καταλαβαίνει κάποιος ότι η Ελλήνων Συνέλευση, ή εγώ τουλάχιστον, η Ελλήνων Συνέλευση, όχι, αλλά εγώ, Αρτέμης ο Σωράς, είμαι απέναντι σε θεότητες. Να δεν με ενδιαφέρει. Αν υπάρχει, έχει καλός. Αν είναι στο δημιουργικό κομμάτι, έχει καλός. Αν είναι απέναντι από τη δημιουργία, είναι και απέναντι σε μένα, άρα θα την κυνηγήσω. Εσύ δεν το γνωρίζεις, γιατί τις ταμπέλες που σου έχουν βάλει δεν είναι αυτές και δεν εκπροσωπούν τα ίδια πράγματα. Είναι ψεύτικες οι ταμπέλες και είναι πολύ πιο βαθιά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και γι' αυτό έφτασε και ο πλανήτης εδώ. Δεν σου κάνει εντύπωση με τόσες θεότητες, με τόσους θεούς, πραγματικούς, όπως λένε αυτοί, ο πλανήτης να βουλιάζει, να δεχεί δηλητηριαστεί, παγώνει. Σε πείσανε μωρές όλα τα κανάλια ότι ο πλανήτης έχει υπερθέρμανση και σε βάλανε φόρους ειδικούς για να πληρώνεις και με ατζέντα 21 ειδικούς φόρους από όλα τα χρηματιστήρια. Να πουλάνε την πορδί σου, να πουλάνε το καυσαέριο σου, ακόμα και την εκπνοή σου, τη λένε ως καυσαέριο, ρε γάμο. Και ο πλανήτης παγώνει, αγαπητοί μου. Φτάσαμε στην Ελλάδα να έχουμε χειμώνα σαν τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι μείον 70, μείον 60, μείον παντού όλοι. Η Γερμανία παγώνει το Σεπτέμβρη, μήνα χιονίζει. Ρε παγώνει ο πλανήτης και αυτά τα λαμόγια, αυτά τα ζώα, αυτά τα τριφασικά ηλίθια γαμοσπέρματα της αποστασίας σου λένε ότι ο πλανήτης λιώνει πάγει και ο πλανήτης έχει παγώσει όλος. Χιόνισε μωρέ στη Σαχάρα μωρέ, χιόνισε στις πυραμίδες μου. Τι άλλο να δεις μωρέ γάμο το κράτο μου. Να δεις μια παγωμένη γη. Ζούμε την εποχή πριν του Μήνωα που ο Μήνωας ήρθε για να μην παγώσει η γη. Παγώνει ρε η γη, θα σας στείλει στο διάλο ρε. Και αυτά τα ζώα θέλουν να σου πάρουν χρήματα ότι η γη υπερθερμαίνεται και λιώνουν οι πάγοι. Λες και είναι κακό να λιώσουν οι πάγοι. Το πιο ευτυχές, που δεν υπάρχει ευτυχές, το πιο δίκαιο γεγονός είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι και να ξεπαγώσει η γη. Να μην υπάρχει πουθενά πάγος. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει πάγος.
Οι επιστήμονες είναι οι γελοί που μιλάνε για πάγους. Ο πάγος είναι η αντίδραση του πλανήτη να σας στείλει στο διάλο όλους, γιατί τον διαλύσατε τελείως. Γιατί έχετε επιτρέψει σε αυτά τα ζώα να διαλύουν το δικό σας τον πλανήτη, τη δικιά σας δημιουργία, στο δικό σας χώρο. Πάγος είναι ωραίο πλανήτης, και από κάτω και από πάνω. Μία ζώνη έχει μείνει και την κυνηγάνε. Και θέλουν αυτά τα μασονόζωα να μιλάνε για τη φιλοσοφία του Βορρά. Η ηλίθια ζώα που έχει ο Βορράς φιλοσοφία, όπως εσείς εννοείτε το Βορρά. Όμως, μέχρι εδώ και μην παρέγγεις την Έλληνα μου. Δεν ενδιαφέρει κανένα το δόγμα σου και μην ξαναβάζεις το δόγμα σου μπροστά. Γιατί το δόγμα σου δεν είναι η θεότητα. Το δόγμα σου είναι αυτά τα ζώα. Η θεότητα δεν έχει δόγμα. Είναι αποδεδειγμένη, είναι δικιά σου κράτατη. Αυτά τα αναπόδεικτα αυτόκλητα ζώα κλέβουν τον πλανήτη. Έχουν τον πλούτο στα χέρια τους. Διοικείται ο πλανήτης. Από το Βατικανό βγαίνουν οι ψεκασμοί. Από εκεί χρηματοδοτούνται τα πάντα. Την ενέργεια την κανονίζουν αυτοί. Ποια ενέργεια θα βγει και πόσο θα βγει. Ακόμα και τους φόρους. Διαλύουν τα πάντα, διαλύουν τον πλανήτη. Και αυτό δεν είναι θεοκρατικό, είναι δαιμονικό. Είναι σκοτεινοί γαμοδαίμονες που θέλουν πολύ ξύλο και κυνήγι και πρέπει να τζουκθάρουμε όλους μαζί. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις. Την καλή σου τη θεότητα κράτησε, δεν μας πειράζει, δεν πειράζει κανέναν. Και δεν πείραξε ποτέ. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Σε καλούμε να μας προστατεύσεις. Σου ζητούμε συνέλληνα, όποιος και να είσαι, όπου και να είσαι, ανεξαρτήτου κόμματος και δόγματος και χρώματος, να έρθεις να μας προστατεύσεις και είναι καθήκον σου. Και είναι μεγάλο δικό μας καθήκον να σε προστατεύσουμε. Άρα πρέπει να αλληλοπροστατευτούμε. Και αυτό γίνεται μόνο με έναν τρόπο, με την ένωσή μας. Και καμία σημασία. Όλο στο τραπέζι. Δεν είναι θέμα διαφωνίας, είναι θέμα αποδείξεων. Μα δεν είσαι αποδείξεις, ούτε και το δέχεσαι. Μα πιστεύω. Το πιστεύω ότι πιστεύεις, διότι δεν γνωρίζεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν έρθουν οι αποδείξεις θα σταματήσω να πιστεύω. Διότι οι αποδείξεις ήρθαν είναι εδώ και σταματάω να πιστεύω. Γιατί όταν πιστεύω δεν γνωρίζω. Το μεγάλο το μήνυμα όμως είναι αφήστε τα όλα. Και ελάτε να προστατευτούμε. Δεν έχετε άλλον να σας προστατεύει. Δεν έχετε άλλον κανέναν σε αυτό τον πλανήτη εκτός από εμάς τους ίδιους ανθρώπους που πρέπει να σας προστατεύσουμε. Και εσείς έχετε καθήκον να προστατεύσετε εμάς. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να προστατεύσει τον άνθρωπο και όχι να τον κυνηγήσει. Χιλιάδες χρόνια μωρέ. Μέσα από δόγματα. Η πόλεμη ήταν καθαρά δογματική. Θυμηθείτε. Ποιος πήγε να πάρει τη γη κάποιου. Όλοι όποτε πηγαίναμε σε μια γη, φάει, πιες, κάνε, κάτσε, εκτός από κάποιους χαζάρους, πάλι Εβραίους, που θέλαν να κλέψουν γη, θέλαν να κλέψουν πλούτο, γυναίκες και DNA. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Πάλι ήταν δογματικό το θέμα. Αν το βγάλεις αυτό από μέσα σου, πραγματικά η ώρα του ανθρώπου είναι αυτή. Αυτοί που θα βιώσουμε και αυτοί που θα ζήσουμε. Και θα βγουν αυτοί οι νόμοι ότι αυτά τα καθάρματα ποτέ δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι. Έως ότου εσύ ξαναπροδώσεις. Μετά από χιλιάδες χρόνια αποδοσία, θα πρέπει να βρεις πάλι τη σωστή σου θέση. Τη θέση η οποία σου ανήκει. Και είναι τόσο ψηλή για ένα τέτοιο τεράστιο όν, με τέτοια υπερνόηση, με τέτοια κατασκευή, με τέτοια δημιουργία, με τέτοιες δυνάμεις και δυνατότητες, να είσαι τόσο χαμηλά. Πιο χαμηλά από τα υβριδιακά ζώα που φτιάχνουν αυτοί. Αυτά είχα να πω. Η ένωσή σου της προστασίας και της ένωσης της ίδιας μας της ζωής για να ζήσουμε είναι στα χέρια τα δικά σου. Σου ζητούμε λοιπόν εσύ να προστατεύσεις εμάς και εμείς να προστατεύσουμε εσένα. Όλοι μαζί μια γροθιά. Αλλιώς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις, γιατί οι μέρες κοντένουν, ο κύκλος κλείνει και αν δεν το καταλάβεις γρήγορα, απλά θα καταστραφούμε όλοι μαζί. Άρα το μόνο που έχω να κάνω είναι να πολεμήσω να καταλάβεις. Γιατί αυτός είναι ο πόλεμος. Να καταλάβεις, Έλληνα άνθρωπε. Μόλις καταλάβεις, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Θα γίνουν μόνα τους. Και θα πάνε όλα στο σωστό δρόμο και σωστή θέση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.